Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η παρουσία μας σήμερα εδώ σηματοδοτεί την έναρξη της συμπόρευσης των δυνάμεών μας με στόχο μια ισχυρή προοδευτική συμμαχία. Μια ισχυρή προοδευτική συμμαχία για να ιτηθούν οι δυνάμεις της συντήρησης, οι δυνάμεις του εθνικού λαϊκισμού, οι δυνάμεις της δεξιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είμαστε σήμερα όλοι εδώ, με διαδρομές και προσφορά στην αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία, την πολιτική οικολογία, τα κοινωνικά κινήματα, τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, για να εκπροσωπήσουμε την προοδευτική πολιτική απέναντι στον νεοσυντηρητισμό, απέναντι στην ακροδεξιά. Η δημοκρατική αριστερά είναι εδώ για να συμβάλλει με τις δυνάμεις της, με τις εμπειρίες, το αξιακό φορτίο της στη νέα εποχή για τον προοδευτικό χώρο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η σημερινή μέρα είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτεί τη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου, τη συγκρότηση μιας ευρείας προοδευτικής συμμαχίας, εν ώψη των μεγάλων εκλογικών αναμετρήσεων που βρίσκονται μπροστά μας, με πρώτη τη μάχη των ευρωεκλογών. Ίσως την πιο κρίσιμη από όλες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ίδιας της δημοκρατίας. Η διαχείριση της ευρωπαϊκής πορείας από τις πλειοψηφούσες μέχρι σήμερα συντηρητικές δυνάμεις, οι παραλυτικές ισορροπίες και τα μικρά διστακτικά βήματα έχουν οδηγήσει στην υποχώρηση του ευρωπαϊκού οράματος. Ένας άνεμος εθνικής αναδίπλωσης, περιχαράκωσης, φυσάει όλο και δυνατότερα. Ο φόβος και η νοσταλγία για ένα ασφαλές παρελθόν στρέφει όλο και περισσότερους πολίτες στις δυνάμεις του ακροδεξιού λαϊκισμού που καλλιεργούν το μίσος για την Ευρώπη και τη δημοκρατία. Και στη χώρα μας, στην κοιτίδα της δημοκρατίας, η νεοναζιστική ακροδεξιά Χρυσή Αυγή, που κατηγορείται ως εγκληματική οργάνωση, είναι σταθερά τρίτη δύναμη. Πολλά κόμματα δε της ευρωπαϊκής δεξιάς, για να επιβιώσουν εκλογικά, υιοθετούν την ατζέντα της ακροδεξιάς. Πετυχαίνουν όμως ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επιδιώκουν. Αντί να αποδυναμώνουν, ενισχύουν τον λαϊκισμό. Το βλέπουμε και στη χώρα μας με τη Νέα Δημοκρατία, που διολυσταίνει σε όλο και πιο σκληρές δεξιές απόψεις στα εθνικά θέματα, στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η απάντηση σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να δοθεί από την αριστερά. Οφείλει να δοθεί από την αριστερά η απάντηση σε αυτές τις πολιτικές. Η απάντηση των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική, με αφετηρία τις ευρωεκλογές. Προτεραιότητα σε όλη την Ευρώπη οφείλει να είναι η ήττα του νεοσυντηρητισμού και της ακροδεξιάς. Είναι επιτακτική ανάγκη να ξανακάνουμε την Ευρώπη ελκυστική, να αντιστραφεί αυτό το ρεύμα του αντιευρωπαϊσμού, του εθνικολαϊκισμού. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει οι πολίτες να συμμετέχουν στις αποφάσεις που θα λαμβάνονται από δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα, νομιμοποιημένα όργανα και όχι από άτυπα εξωθεσμικά κέντρα. Με κυρίαρχο βέβαια το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι αναγκαία σε όλους τους τομείς. Για μια δημοκρατική Ευρώπη που θα δίνει τη μάχη της βιώσιμης και αηφόρου ανάπτυξης. Με σταθερή στόχευση τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Θα αντιπαρατίθεται αποφασιστικά στη μισελοδοξία, τον ρατσισμό, τον εθνικισμό. Θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα του προσφυγικού. Θα στοχεύει ξεκάθαρα στην πολιτική ενοποίηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ο χώρος της ανανεωτικής αριστεράς ήταν από τους πρώτους που πίστεψε και υποστήριξε έμπρακτα το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. Στη χώρα μας, με ορίζοντα τις επόμενες εθνικές εκλογές, είναι αναγκαία η ανάδειξη μιας προοδευτικής ατζέντας, με σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό και ένα σύγχρονο ρεαλιστικό, προοδευτικό και μεταρρυθμιστικό σχέδιο. Για να βγει η χώρα οριστικά από την κρίση, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη. Γι' αυτό και οι συνεργασίες μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να γίνονται σε προγραμματική βάση, δεδομένου ότι στο νέο πολιτικό περιβάλλον οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, μεταξύ προόδου και συντήρησης, είναι υπαρκτές και θα καθορίσουν τις πολιτικές συγκλίσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Η Δημάρ βρίσκεται σήμερα εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πορεύεται με προοδευτικές θέσεις, κάτι που το έχει αποδείξει έμπρακτα με τη στάση της σε κορυφαία ζητήματα πολιτικής.
μακριά από ετεροπροσδιορισμούς, μακριά από σκοπιμότητες. Υποστηρίξαμε την απλή αναλογική, τα νομοσχέδια που αφορούσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη μη περικοπή συντάξεων, το κοινωνικό μέρισμα, τη συνταγματική κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας με κατεύθυνση τον αναγκαίο διαχωρισμό των σχέσεων κράτους-εκκλησίας που πρέπει να γίνει. Και βέβαια, πρωτίστως, με την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών και τα όσα ακολούθησαν στη χώρα μας με την έξαρση ενός νέου εθνικολαϊκισμού έφεραν στο προσκήνιο με πιο έντονο τρόπο τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ προόδου συντήρησης. Σε αυτό το κορυφαία σημασίας πολιτικό ζήτημα, ΣΥΡΙΖΑ και ΔΙΜΑΡ βρεθήκαμε στην ίδια πλευρά, μένοντας σταθεροί στην υπεύθυνη στάση επίλυσης του Μακεδονικού και βάζοντας πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον. Πήγαμε κόντρα στο κυρίαρχο ρεύμα, αψηφίσαμε το πολιτικό και προσωπικό κόστος, κρατήσαμε μια πραγματικά πατριωτική στάση προς όφελος των συμφερόντων της χώρας, συμβάλλοντας εμπράκτως στην οικοδόμηση μιας ειρηνικής βαλκανικής γειτονιάς. Την ώρα που άλλες πολιτικές δυνάμεις, που αυτοπροσδιορίζονται μάλιστα και ως προοδευτικές, φλερτάρουν συστηματικά με νεοσυντηρητικές και εσωστρεφείς αντιλήψεις. Και αξίζουν και συγχαρητήρια και προσωπικά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα και πρωθυπουργό, για τη θαραλέα στάση του στο Μακεδονικό. Στην κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, για το γεγονός ότι έφερε αυτή τη συμφωνία μαζί με τον Ζόραν Ζάεφ, του οποίου επίσης δώσαμε τα συγχαρητήρια στην πρόσφατη επίσκεψη και τη δική μας στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι κοινή μας βούληση, λοιπόν, η προώθηση μιας ενωτικής διαδικασίας προοδευτικής συμπαράταξης, μακριά από ηγεμονισμούς, όπως ακριβώς υπόθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο χρονικό διάστημα και γίνεται η εκκίνηση σήμερα αυτής της προοδευτικής συμμαχίας με ενωτική διάθεση, έτσι ώστε να ενώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις για να ιτηθεί η συντηρητική δεξιά και η ακροδεξιά. Για εμάς, οι συνεργασίες με άλλες πολιτικές δυνάμεις για την προώθηση στόχων ευρύτερης σημασίας είναι συστατικό στοιχείο της πολιτικής ταυτότητας. Το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι αν θα συμβάλλουμε όλοι στην ανασυγκρότηση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Οι πολιτικές συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, δείχνουν ότι η συμπόρευση είναι απαραίτητη για να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μια μεγάλη συμμαχία όλων όσων αυτοτοποθετούμαστε στον αριστερό, προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΙΜΑΡ, μαζί με όλες τις κινήσεις και όλους τους ενεργούς πολίτες που συμμετέχουν στην προοδευτική συμμαχία, ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για ένα νέο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, που θα στηρίζεται στην υγιή επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία, στην παραγωγή νέου πλούτου και πρωτίστως στη δίκαιη αναδιανομή του. Για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, με πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος. Για ένα δίκαιο, σταθερό φορολογικό σύστημα, με προοδευτικές κλίμακες και μείωση της αναλογίας έμεσων προς άμεσους φόρους. Για την καταπολέμηση την περαιτέρω της ανεργίας, με τη δημιουργία βιώσιμων, καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας και μείωση των πρόσκαιρων υποαμοιβόμενων και ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Για ένα σύγχρονο κράτος στην παιδεία, στην υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη. Για τη διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Έγιναν βήματα τα οποία περιγράφηκαν προηγουμένως. Είναι χρέος δικό μας, των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων, να κάνουμε και περαιτέρω βήματα. Για να αναχαιτήσουμε την επέλαση του εθνικολαϊκισμού και της ακροδεξιάς. Για να ιτηθούν οι αδιέξοδες συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Για να σηκώσουμε το βάρος, για να ξαναχτίσουμε μια δημοκρατική Ευρώπη που θα έχει ως συλλογικό όραμα ένα κόσμο ισότητας και ελευθερίας. Αφήνουμε στην άκρη υπαρκτές διαφορές μας για το παρελθόν. Αυτό που μας ενώνει είναι το παρόν και το μέλλον, για την ανάγκη ανάδειξης μιας προοδευτικής συμμαχίας ισχυρής και μεγάλης. Μιας νέας προοδευτικής ταυτότητας με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Μιας σύγχρονης αριστερής πρότασης. Η ΔΙΜΑΡ με τις πολιτικές αποσκευές συμμετέχει στην προοδευτική συμμαχία για να συμβάλλει αποφασιστικά ώστε να σηματοδοτηθεί ένα νέο ξεκίνημα στον προοδευτικό χώρο, στραμμένο στο παρόν και στο μέλλον. Απευθυνόμαστε σήμερα από εδώ σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες, σε όλες τις δυνάμεις της μεταρρυθμιστικής, ανανεωτικής, δημοκρατικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Και καλούμε να συστρατευτούν μαζί μας σε μια ευρεία προοδευτική συμμαχία, να δώσουμε από κοινού τη μάχη στις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται. Στόχος μας, η προώθηση μιας προοδευτικής ατζέντας σε όλα τα πεδία πολιτικής για την επίλυση των πολύπλοκων προβλημάτων της κοινωνίας.
Αυτό θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε. Προχωράμε μπροστά για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των προοδευτικών πολιτών. Προχωράμε μπροστά, συντρόφισσες και σύντροφοι, για μια σύγχρονη προοδευτική παράταξη. Προχωράμε μπροστά για να κερδίσουμε το στοίχημα. Το μέλλον μας ανήκει. Είναι στο χέρι μας να πετύχουμε μια προοδευτική πολιτική η οποία θα κερδίσει όλους τους προοδευτικούς πολίτες στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.